Δεν χρειάζομαι στα λεπτομέρειες, το κάνουμε παντού. Σε καράζα, σαν σερ, στην Τολεμαϊδα το μεγάλη. Θυμάσαι τα Καρφούρ. Όλα μου αρέσουν τα Καρφούρ. Τι είναι τα Καρφούρ. Είχε πάει με τη γυναίκα του για ψώνια. Ξαφνικά εμφανίστηκα εγώ πίσω τα ρίσια κλείνω. Αλλά μια μικρά και το ματιού μου γιατρέ και μου κάνει μια ευκάκια που μέσα φορούσε δερμάτινα εσόλου χατρελάθηκα. Λέω στη γυναίκα μου αγάπη μισό λεπτό πονάει κοιλιά μου και αρχίζω να την κυνηγάω μέσα στο μαγαζί. Εγώ δεν θα του ξεφεύγω και να τον οδηγώ σταδιακά προς τις αποθήκες με τα πολυπαντικά. Αν δεν υπήρχε υπάλληλος θα την είχα πετάξει να το κάνουμε εκεί πάνω στο σουπλί. Μάλιστα. Βλέπετε. Το κάνω. Η αίσθηση του παράνομου δίνει αξία στα πάντα. Μπορεί να σε καυλώσουν ακόμα και τα σουπλί στα κάρτα. Το θέμα είναι όταν το σεξ αποκτά νευκό κρεβάτι, θέλει μαγιά. Όλοι ξέρουμε ότι βρίσκουμε κρυφά και μακριά από τη γυναίκα μας. Όταν είσαι με αυτή την ομορφιά τόσα χρόνια, τι κάνεις για να την εξελίξεις, τεχνική θέλει. Για να το ξέρω για τεχνική, αλλά τι να κάνω και εγώ τώρα. Αυτή θέλει μαζά, θέλει πατουσάκια. Χωρίς πατουσάκια την πήρες. Όχι, θέλει να δει τίποτα πατούσα. Ωραίο δεν αυτό. Σαν να παίζω PlayStation για την παλιά. Τσακ, πάμε να τελειώνω, να πάμε και για ύπνο. Μα είσαι και εσύ σαν το δικό της. Λάθος. Λάθος. Διώχτον. Έλα σε εμάς. Τώρα συγγνώμη γιατρέ, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το πω στο Μορδακό. Ζω πολύ στο παρελθόν. Αρνούμε να προσαρμοστώ και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο με τα καινούργια δεδομένα. Αναπολώ. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα. Αναπολώ την αγνότητα εκείνης της εποχής. Και εσύ, ρε καρδούλα μου, δεν είσαι εκείνο το κόριτσι που ήταν βράδυ στην πάτη να παλεμιά που με κοίταζε με τα πελώρια μάτια του, σαν αθώα μαθητριούλα. Στην αρχή είναι όλες αθώες μαθητριούλες. Μετά γίνονται καριόλες. Συμπαθάτε με, κυρίες μου, και λίγο τα τραύματά μου. Μετά την πήρα από το χέρι και πήγαμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εκεί ζήσαμε το όνειρο. Αυτή είμαστε τη γενιά που θα αλλάξουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Αυτή η γενιά τώρα είναι όλη στη λίστα λακάντου. Εντάξει, ωραία τα γένια. Ακούστε, άλλωστε, το γένιο είναι το πιο ψυχοθεραπευτικό που συμβαίνει στον άνθρωπο. Αλλά παρακαλώ, ας πάμε στο παρόν τους. Και το δικό μας παρόν. Ελάτε. Ανοίξτε την ψυχούλα σας. Ευχαριστώ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Πώς γίναμε έτσι αγάπη μου. Η καθημερινότητα είναι άγριο πράγμα. Να πάω στο σούπερ μάρκετ, να παραγγείλω την κερατίνη, να βρω άκρη με το λογιστή. Να μην μπορώ να βρω δουλειά και τα λεφτά να τα φέρνει στο σπίτι η γυναίκα μου, με μανικιούρ και πεντικιούρ και εγώ με δυο πτυχία τίποτα. Η μάνα σου. Για τη δικιά σου. Γιατί ο πρετεντέρης. Τι θα φάμε σήμερα, δεή, ο τέιδα. Αν δεν την πουλήσουνε κι αυτοί. Να κλείνει, ας πεις πρόνοια και να χάνω όλα μου τα λεφτά. Και μετά να πληρώνω καινούργιες ασφαλιστικές και μας κάνει συνέχεια δηλώσεις, περιώσεις, τακτικά τέλη, χαράτσια. Και μέσα σε όλα αυτά να προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή και τη σχέση μας. Γι' αυτός να μην επιβολεί τίποτα, προβλέψει. Μπορώ να καταλάβω πώς την έχουν δει οι άντρες. Ότι στο ξεπούδουνο και χωρίς ατμόσφαιρα μπορούν να μας απογειώσουν. Μα τι θέλουν επιτέλους από εμάς οι γυναίκες, δηλαδή να έχουμε φωτάκια, κεράκια, τα κατήλια μου μέσα. Μπορείς να μου πεις. Τα ίδια ζητούσε και από μένα η Ιούλα. Μια κοπέλα που ήταν στη Γερμανία και εγώ αντιδρούσα για μια μέρα βρήκε ένα νούλο και πήρα τον πούλο. Τέλος πάντων, παρακαλώ, ελάτε να εξετάσω πώς είναι ο ύπνος σας σε αυτή την εποχή.